Nivox Feeling A2, το νέο pod το οποίο μας παρουσίασε πρόσφατα η Nivox για την ακριβία 23 Οκτωβρίου 2023, μία μέρα ακριβώς μετά την Vape Expo. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποντάκι το οποίο ακολουθεί σχεδιαστικά, όπως βλέπετε, την αγορά. Έχουμε δει πολλές εταιρείες σε αυτό το πρότυπο και σε αυτό το στυλ. Έχει αποσπόμενο pod το οποίο είναι 2 ml με αντικαθιστούμενες αντιστάσεις. Anyway, όπως το πάρει αυτός, αυτό κάποιος 0,4, 0,6 και 0,8 και ένα ohm SPL10 mesh coil αντιστάσεις, πάρα πολύ ωραίες. Ρυθμιζόμενο airflow, 1100 mAh μπαταρία, 30 W maximum ένταση, κουμπί το οποίο είναι και να ατμίζεις αλλά και αυτοματιτζούρα. Γιατί το είπα έτσι δεν ξέρω, το είπα γιατί αυτό το κουμπί μπορεί να δρανοποιηθεί ένα λεπτό μετά την χρήση του. Αδρανοποιείται, δεν πατιέται και δουλεύει μόνο η αυτόματη τζούρα. Εννοείται ότι έχει αυτόματη τζούρα, όλα τα πόρτ της νέας γενιάς έχουν αυτόματη τζούρα, δεν γίνεται να μην έχουν αυτόματη τζούρα. Και πάλι, μόλις περάσει ένα λεπτό για να μπορούμε να το τοποθετήσουμε στην τσέπη μας, στο τσαντάκι μας ή οπουδήποτε, απενεργοποιείται το κουμπί. Πώς ενεργοποιείται? Κάνοντας μια τζούρα. Βλέπετε ότι μόλις κάνω τζούρα, ανάβουν τα λεντάκια εδώ. Ξαφνικά δουλεύει και το κουμπί. Τι το χρειαζόμαστε το κουμπί? Τίποτα, αλλά πρέπει να υπάρχει για να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται τη συσκευή. Δεν μπορεί να βάλουν απλά ένα switch button για να κλείνει. Πρέπει να υπάρχει και το κουμπί γιατί έχει και κάποιες λειτουργίες. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λειτουργίες είναι για τη λεντόμπαρα. Λοιπόν, αυτή εδώ η λεντόμπαρα η οποία υπάρχει εδώ πέρα, στο επάνω μέρος η ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας, αν είναι φορτισμένη ή αν θέλει φόρτισμα, δηλαδή το κλασικό κόκκινο, μπλε, πράσινο. Στο πράσινο είναι ότι είμαστε φορτισμένοι, στο μπλε είμαστε κάπου στη μέση και στο κόκκινο έχουμε μείνει από μπαταρία σχεδόν. Το κάτω μέρος όμως έχει να κάνει με την ένταση την οποία αποδίδει η μπαταρία. Βέβαια θα δείτε όλο το πλαίσιο RGB που ξεκινάει από το χρώμα της έντασης της μπαταρίας, της τζούρας μάλλον της οποίας θα πάρετε, και καταλήγει στο χρώμα το οποίο είναι η κατάσταση της μπαταρίας. Οπότε έχουμε κόκκινο, μπλε και πράσινο και στην κάτω πλευρά αντιστοίχως, το οποίο μας δίνει την ένταση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 W. Η εταιρεία συνιστά ότι στο maximum μπορεί να παίξει 0,4 και 0,6 λόγω του ότι μπορεί να έχει το airflow τέρμα ανοιχτό και να μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση. Είναι MTL. Δεν είναι MTL. Μπορεί να γίνει όμως αρκετά κλειστό βάζοντας την 1 ohm παράδειγμα και να κλείσετε αρκετά το airflow και να έχετε μια αίσθηση του MTL. Δεν θα το έλεγα όμως ένα ποντάκι το οποίο έχει true MTL τζούρα. Είναι προς MTL. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η 0,8 η αντίσταση, παρόλο που ξεκίνησα με τη 0,6. Είναι οι δύο οι οποίες έχει μέσα στη συσκευασία, τις υπόλοιπες τις αγοράζετε έξτρα. Και ενώ η 0,6 μου δίνει λίγο μεγαλύτερη ένταση, μάλλον πιο πολλά βάτ, η 0,8 μου δώσε μεγαλύτερη τζούρα. Μάλλον πιο γεμάτη τζούρα είναι το πιο σωστό να πω και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτήν έχω συνέχεια. Το airflow μου είναι πάντα στη μέση και το θέμα της αλλαγής των FAT. Πατώντας λοιπόν τώρα 3 κλικ, αφού είναι ενεργό, οπ, απενεργοποιήθηκε. Πέρασε το 1 λεπτό. Κάνω τζουρίτσα, ενεργοποιείται, το βλέπετε εδώ και πατώντας τώρα 3 κλικ, οπ, αλλάζει το status και αυτή τη στιγμή δεν είδα γιατί μου άλλαξε η ένταση, τέλος πάντων, και βλέπετε το κάτω μέρος αλλάζει χρώμα. Π.χ. πάει στο μπλε ή στο πράσινο για maximum τζούρα και το επάνω μέρος είναι στο κόκκινο γιατί θέλω φόρτισμα. Αλλά πολύ ωραίο, 1100 mAh μπαταρία, μου κρατάει όλη μέρα, σχεδόν όλη μέρα. Βέβαια, στον διάμεσο χρησιμοποιώ και άλλα προϊόντα, αλλά είναι στη βασική μου χρήση, κυρίως στη δουλειά. Ξέρετε, στο μικρό τσεπάκι αυτό που έχουν τα τζιν για να βάζουμε το ρολόι που βάζανε κάποτε, εκεί το τοποθετώ εγώ. Μικρό, βολικό, ελαφρύ. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω. Είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία προσπάθεια της Nivox. Μ' αρέσουν πολλά προϊόντα από την Nivox. Έχω δει και παλαιότερα που έχω δει, όπως και τα Παγκή, το APX, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εδώ, στο σημαντικό της άλμα πέραν από το design, γιατί αυτό το design το έχουμε δει και σε προηγούμενα μοντέλα, είναι η αντίστασή του. Πραγματικά αυτή τη φορά βγάζει γεύση, τη συνιστώ. Κάτι ξέχασα. Στο ενδιάμεσο εσείς πιθανόν μπορεί να βλέπατε και εικόνες από το ποντάκι, εάν έχω τραβήξει, πώς είναι μέσα και τα σχετικά. Αλλά αυτό μπορείτε να το μάθετε 100%. Τρεις τυχεροί από εσάς, οι οποίοι θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί η Nivox μας έχει στείλει προϊόντα για να τα δώσουμε σε εσάς δωράκι. Οπότε θα υπάρχουν οι όροι συμμετοχής κάτω στο description και το live θα γίνει στο επόμενο live της 3ης GVape
Show, The Vape Out Show, τις τρίτες όλους πάντων με το G-Vapes. Ένα σχόλιο που θα γράψετε από κάτω στάνταρ είναι πώς σας φαίνεται το νέο λογότυπο και το νέο layout της εκπομπής. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε. Οπότε θέλω σε σχόλιο από κάτω μαζί με ένα hashtag το οποίο θα έχω βάλει για να ακολουθήσετε. Θα τα διαβάσετε τώρα από κάτω αναγκαστικά. Και στο live θα κληρωθούν τρεις τυχεροί. Αυτό, τρεις τυχεροί. Στην κατοχή μου να πω ότι έχω το μαύρο εγώ. Ένα, αυτό θα κερδίσετε κάποιοι. Το κόκκινο. Και άλλο ένα μαύρο. Σαν και αυτό που έχω εγώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Θύρα Type-C, ρυθμιζόμενο airflow. 3 level voltage, 1100 mAh μπατάρια, 30W max power. Feeling 2. Είναι αυτό εδώ. G-Vapes was here. See you next time. Τα λέμε την επόμενη φορά.